Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις και θα γίνει αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες πλημμύρες στον κατεχόμενο Κορμακίτη, ανέφερε στην Επιτροπή Προσφύγων ο έπαρχος Κερίνιας. Ζημιές υπέστησαν από τις πλημμύρες 50 οικίες, 3 εκ των οποίων πολύ σοβαρά, κτηνοτροφικά υποστατικά αλλά και αγροτικές καλλιέργειες. Ήταν πολύ ακραία τα φαινόμενα. Η θεομηνία ήταν και απροβλεπτή και πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή τα νερά του ποταμού είχαν τόση ορμή που εγκινδύνευσαν ζωές. Ελπίζουμε να μας βοηθήσουν. Οι δρόμοι έχουν καταστεί επικίνδυνοι και αν δεν ανταποκριθούν άμεσα στις εκκλήσεις μας, τότε θα έχουμε δυστυχήματα. Σοβαρές ζημιές υπέστηκε το γήπεδο, το οποίο παραδόθηκε πρόσφατα στην κοινότητα, αφού τα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν δεν λειτουργήσαν όπως αναμενόταν. Επρόκειτο για μια κακοτεχνία, όπως είδαμε, εκ του αποτελέσματος. Είναι απαράδεκτο αυτές οι κακοτεχνίες να επηρεάζουν την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Άρα επιβάλλεται όπως γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα με την ανάλογη εποπτεία και τον ανάλογο δημοσιονομικό έλεγχο. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να αναλάβει ένα ρόλο συντονιστικό ανάμεσα στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, γιατί έχει ο ΚΟΑ να κάνει με το κοινοτικό γήπεδο, το Υπουργείο Γεωργίας με τις ζημιές που έχουν υποστεί οι γεωργοκτηνοτρόφοι στις καλλιέργειες τους και το Υφυπουργείο Τουρισμού σε σχέση με την ξενοδοχειακή μονάδα. Την Πέμπτη θα μεταβεί στον Κορμακίτη για εκτίμηση των ζημιών και ο έπαρχος Κερινιάς.